520 μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και ΜΕΟΝ από όλη την Κύπρο ηλικίας 18 έως 65 ετών, οι οποίοι καλύπτουν 13 νοσηλευτικές ειδικότητες και 15 διαφορετικά τμήματα και υπηρεσίες, ρωτήθηκαν για το πώς βλέπουν τη διαδικασία της ευθανασίας, με το 49% να συμφωνούν με την άποψη ότι θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής της διαδικασίας της ευθανασίας στους ανθρώπους που υποφέρουν. Μεγάλο ποσοστό που φτάνει μέχρι το 47% υποστηρίζει επίσης πως από την πλευρά του ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και ΜΕΟΝ θα πρέπει να στηρίξει όλες τις προσπάθειες για νομοθετική ρύθμιση της ευθανασίας και του υποβοηθούμενου από επαγγελματίες υγείας θανάτου. Ενώ 38% των συμμετεχόντων τάσσεται επίσης υπέρ της ανάγκης για αλλαγή στην νομοθεσία ώστε να επιτρέπεται στους γιατρούς η χορήγηση σχετικών φαρμάκων σε ασθενείς που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Στο ποιες είναι οι προϋποθέσεις τώρα για να γίνει αυτό, το 48% των ερωτηθέντων απάντησε πως θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα αυτή σε ασθενείς με σωματική ή φυσική κατάσταση, η οποία προκαλεί αφόρητη ταλαιπωρία και η οποία δεν μπορεί να ανακουφιστεί. Με τους ασθενείς με ανίατη ασθένεια, όπου αναμένεται θάνατος εντός 6 μηνών, να ακολουθούν με ποσοστό 31%. Όσον αφορά τώρα το κατά πόσο οι νοσηλευτές θα πρέπει να συμμετέχουν ή όχι στη διαδικασία της ευθανασίας γενικότερα, το 61% των συμμετεχόντων υποστήριξε πως θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα της επιλογής αν θέλουν να το κάνουν ή όχι. Σε ερώτηση τώρα σχετικά με το αν θα δέχονταν να συμμετέχουν ενεργά με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία εάν επιτραπεί νομικά στο μέλλον η ευθανασία, το 23% των συμμετεχόντων νοσηλευτών και ΜΕΟΝ απάντησε θετικά, ενώ ένα ποσοστό 31% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ή δεν θέλει να απαντήσει στην ερώτηση αυτή.